λόγος της παρουσίας μου σήμερα ήταν να τον ενημερώσω για θέματα που αφορούν το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Βλέπετε ότι το τελευταίο διάστημα προσπαθούμε να επιταχύνουμε το βηματισμό μας. Είναι πολλά πράγματα που εκκρεμούν και προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο. Υπήρξε όμως μια ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα που έχει να κάνει με τις σκουριές. Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό ότι η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός έχει παραβεί τους όρους των τεχνικών μελετών που αφορούν το έργο. Με απόφασή μου σήμερα ανακαλούμε τις εγκρίσεις των τεχνικών μελετών. Κατά συνέπεια αυτό μεταφράζεται σε ένα προσωρινό σταμάτημα των εργασιών της εταιρείας της Κουριές. Θέλω να πω με αφορμή αυτό ότι για την κυβέρνηση οι επενδύσεις είναι καλοδεχούμενες, είναι απαραίτητες, αναγκαίες, αλλά πρέπει και οι εταιρείες να σέβονται τους όρους με τους οποίους έχουν δεσμευτεί, έτσι ώστε να μην θίγεται το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον. Τα υπόλοιπα, εκλογές, θερινά τμήματα, ψήφος εμπιστοσύνης, είναι όλα σενάρια ακόμη ανοιχτά στο τραπέζι? Κάποια από αυτά, ξέρετε, είναι και σενάρια, θα έλεγα, φαντασίας. Ακούγονται πολλά, υπάρχουν πολλές σκέψεις. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα ξέρουμε όλοι περισσότερα. Αλλά δεν είμαι εγώ αρμόδιος να σας πω. Ώρες, γιατί είπανε για την επόμενη εβδομάδα, γι' αυτό το λέω. Μπορεί και 24 ώρα. Βλέπετε εκλογές άμεσα? Έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις γύρω από αυτό. Γνωρίζετε την άποψή μου την προσωπική. Δεν θέλω να την επαναλάβω.